Κοντεύει να τελειώσει το πρωτάθλημα της Football League, αλλά αναγέννησε αγνοεί τη φετινή χρονιά την εκτός έδρας νίκη. Η ομάδα της Καρδίτσας πέστη χθες το απόγευμα τη 12η εκτός έδρας ήταν σε 13 αγώνες μακριά από το γήπεδό της, αυτή τη φορά από τη Βέρεια με 2-0, ένα αποτέλεσμα που τη πρόχνει ακόμη περισσότερο προς τον κρεμό και τον υποβιβασμό. Η αναγέννηση ούτε στην 26η αγωνιστική είχε τη δύναμη να πάρει μια νίκη μακριά από το γήπεδό της και απέναντι σε μια αντίπαλο, τη Βέρεια, που δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο να επιδείξει, ιτήθηκε με 2-0, δεχόμενη και τα δύο γκολ στο δεύτερο μέρος. Η αναγέννηση ήταν καλύτερη από την αντίπαλό της στο πρώτο μέρος, όταν είχε δύο σημαντικές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ με τους Μπουντούρι και τον Ριβάλ. Στην επανάληψη, ωστόσο, η Βέρεια ήταν πιο ουσιαστική και στο 65ο λεπτό απέκτησε προβάδισμα στο σκορ με φάουλ του Αουρέλιο, το οποίο κατέληξε στο δεξί παραθυράκι του Καρακώστα. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 84ο λεπτό με γυριστική κεφαλιά του Κουτσοσπύρου, ύστερα από γραφτημένο φάουλ του Αουρέλιο. Μετά από αυτή την ήττα, και ενώ απομένουν ακόμη 8 αγώνες για το φινάλι του πρωταθλήματος, τα πράγματα δυσκολεύουν αφάνταστα για την αναγέννηση, που την ερχόμενη Κυριακή θα δώσει ακόμη ένα εκτός έδρας ματς με αντίπαλο το δυνατό φέτος Πανετολικό.